ο Νίκος, παιδιά, να πούμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Εμένα μου αρέσει να τα λέω όπως είναι. Όταν ξεκίνησε η εκπομπή του στο Sky για 2-3 χρόνια, έκανε όχι τεράστια επιτυχία, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε καθημερινή εκπομπή στην τηλεόραση. Τριαντάρια. Παίρνανε όλοι οι ποιοτικοί ηθοποιοί τηλέφωνο και σφαζόταν για το ποιος θα πρωτοπάει. Για το τελευταίο ήταν παράσημο να βρεθεί στην εκπομπή. Για το τελευταίο πεντάλεπτο του Βουτσινά. Οι εκπομπές αυτές που είναι μανιέρα, δύσκολα μπορούν να μείνουν για πάρα πολλά χρόνια στην επιφάνεια. Κάνει μια καμπή. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει αξία ο ίδιος. Έχει. Κάνει καμπή εκπομπή. Τα δύο τελευταία χρόνια δεν πάει καλά. Άρα λοιπόν και ο ίδιος όταν πάει μια εκπομπή 30, μην τρελαθούμε, δεν σταματάς. Να λέμε αλήθεια στον κόσμο. Μην τους κοροϊδεύουμε και λέμε παπατζιλίκια. Μην το πω αλλιώς. Λοιπόν, ναι. Η εκπομπή τα τελευταία χρόνια δεν σας λέω ότι δεν πάει και χάλια, αλλά δεν κάνει τα νούμερα που έκανε. Και ο Νίκος ψάχνεται. Τους πρότεινε ο Νίκος λοιπόν να κάνει μια βραδινή εκπομπή. Από τους πρότεινε ή του πρότειναν. Τους πρότεινε. Ωραία. Το λέω ξεκάθαρα. Ωραία. Ο Sky όμως για έναν παρουσιαστή καλοπληρωμένο και πρώτη γραμμή στο συνομιλητή σου λέει: εμείς θέλουμε καθημερινή ζώνη. Δεν θέλουμε μια εκπομπή τη βδομάδα. Μπορεί να μην έρθουν τα λεφτά. Δεν τα βρήκανε και ο άνθρωπος αποφασίζει. Και αν με ρώτουσε, θα του έλεγα καλά κάνει, γιατί και εγώ το έχω κάνει δύο φορές στη ζωή μου. Να μείνω εκτός δύο χρόνια και μπαίνει μετά με φόρα πάλι, βλέποντα και τα λάθη σου. Τα διορθώνει, ξαναμπαίνει. Σε θυμούνται, του λείπει, αν είσαι καλό όπω και ο Μουτσινά. Και αποφάσισε ο άνθρωπο να μείνει εκτό ένα χρόνο. Τι σχέση έχει τώρα τα Τέμπη με μια απόφαση που έχει να κάνει με την τηλεθέαση και με το πόσο ο καθένα βλέπει το μέλλον του στην τηλεόραση. Δηλαδή, τι τα μπερδεύουμε όλα. Θέλω να κάνω και ένα μικρό σχόλιο όμω αυτό που είπε, γιατί είναι προσβολή για το Sky και δεν παίρνω το μέρο του Sky. Λέει όμω ότι ένα ολόκληρο κανάλι, ένα τομέα ειδήσεων και δεκάδε εργαζόμενοι είναι σε ένα περιχαρακωμένο οικόπεδο το οποίο προβάλλει αυτό που θέλει και τα Τέμπη. Με συγχωρείτε, αλλά και στο Sky βλέπω συγγενείς να διαμαρτύρονται και να κλαίνε και στο Sky βλέπω να ρίχνουν βέλη εναντίον συγκεκριμένων ανθρώπων ή αυτών που έχουν την ευθύνη. Όπως εμένα, δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να πολιτικοποιήσουμε και αυτό το κομμάτι. Ναι, και, θα πω και κάτι άλλο. Εμένα μου έκανε εντύπωση, δεν θα πω θετική ή αρνητική, μου έκανε εντύπωση για το Σεφερλή θα πω τώρα. Άσχετα που ο άνθρωπος ακόμα παίζει στον Αντένα και ανακοινώθηκε η μεταγραφή στο Sky. Εγώ όταν άλλαζα που έχω αλλάξει εγώ κανάλια. Τιμούσα, δεν ξέρω τώρα πώς λειτουργούν οι άνθρωποι, ότι έχω μια, δηλαδή, στον Αντένα προβάλλω το ακόμα τα επεισόδια του Σεφερλή. Δεν έχω μιλήσει ούτε με τον Αντένα για να το ξεκαθαρίσω στην προσωπική μου θέση. Δεν απηχώ του Αντένα της, δεν ξέρω τι πιστεύει ο Αντένα και δεν ξέρω τι έχει γίνει. Λοιπόν, πήγε στο Sky ο άνθρωπος και το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή επιτυχία. Όπου και να πάει, να δουλεύουν οι άνθρωποι, να πάνε καλά και να πληρώνονται και οι άνθρωποι που δουλεύουν γύρω από αυτούς. Μου έκανε εντύπωση όμως ανθρώπινα, ναι, πως ενώ οι εκπομπές του παίζουν ακόμα στον Αντένα. Ανακοινώθηκε ότι. Μου έκανε και εμένα εντύπωση αυτό. Δεν συνηθίζεται γενικά. Ναι, είναι πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα. Και όταν νομίζω, δεν ξέρω και όταν γίνεται, θεωρείται και κακό. Δηλαδή κακό και επικοινωνιακά. Και για τον ίδιο. Εσάς πώς σας φαίνεται, για δηλαδή, την ίδια στιγμή, μάλιστα, που ανακοίνωσε και ο Νίκος Μουτσινάς ότι του χρόνου δεν θα έχει εκπομπή. Για μένα είναι και συνδυαστικό το θέμα. Δηλαδή ήταν μια ανακοίνωση που θα έπρεπε να γίνει πολύ πιο μετά και είναι άκομψο. Και για το σταθμό στον οποίο εργάζεται ακόμη ο Μάρκος Σεφερλής, αλλά και για τον Νίκο Μουτσινά, ο οποίος ανακοίνωσε ότι του χρόνου δεν θα είναι στο σταθμό. Και ήταν μια ακόμψη κίνηση, κάποιοι την αποφάσισαν και θα τη στηρίξουν. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι και το κανάλι έκανε επίσημη ανακοίνωση, Γιώργο. Λοιπόν,